Ναι. Άργησα να κοιμηθώ χθες το βράδυ. Καλά. Σε μία ώρα είμαι εκεί. Ποιος ήταν? Ο Γιώργος. Θέλει να πάω στα γραφεία. Ναι. Κάποια μέρα θα το φας το κεφάλι σου. Ποιος είσαι? Αυτό που άκουσες. Κάποια μέρα θα φας το κεφάλι σου. Έλα, Σταύρο, εγώ είμαι. Έλα, σε παρακαλώ, σπίτι. Τώρα, αμέσως, ναι. Έλα, γεια. Διάβασες εφημερίδες σήμερα? Όχι. Χθες κοιμήθηκα με τη Σίλβια. Και ήταν η πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό. Υπάρχει μια εξέλιξη που ίσως δώσει λύση για πάντα στο πρόβλημα με τον Αλεξάνδρο. Τι σημαίνει? Τον κατηγορούν για το φόνο του Χαρίτογλου. Αυτό σημαίνει πως αν κλείσει αυτή η υπόθεση, ο πατέρας μου θα αποσυρθεί από τις δουλειές. Άρα λοιπόν πρέπει να κάτσουμε εμείς οι δυο να ετοιμάσουμε ένα σχέδιο για τους τομείς που θα αναλάβει ο καθένας μας. Εσύ θα το ετοιμάσεις. Μαζί θα το ετοιμάσουμε. Γιώργο, κοίταξε. Σε ευχαριστώ για την εκτίμηση που μου δείχνεις, αλλά εσύ είσαι ο γιος του Κατράκη, εσύ είσαι ο κληρονόμος του. Εγώ θα συνεχίσω να παίζω το ρόλο που έπαιζα όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, αλλά εσύ έχεις πολύ μεγαλύτερη πείρα από μένα. Γι' αυτό θα είμαι δίπλα σου και θα σε συμβουλεύω. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που έκανα όλα αυτά τα χρόνια. Πριν από λίγο με πήρε κάποιος τηλέφωνο και με απείλησε. Όλο αυτόν τον καιρό ασχολούμαι μόνο με τη βιογραφία του Κατράκη. Πίστευα ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις θα είχε κλείσει η ιστορία. Ποτέ δεν ξέρεις πότε πραγματικά κλείνει μια υπόθεση. Ο Χαρίτογλου μπορεί να πέθανε όμως. Είχε κάποιους φίλους. Αν έτσι θα χρειαστώ προστασία. Μπα, δεν νομίζω. Πάντως, μέχρι να βάλουν τον Αλεξάνδρο φυλακή και να λουφάξουν όλοι αυτοί οι κύριοι, θα πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να μην μένεις πια εδώ για ένα διάστημα. Αν και δεν πιστεύω θα κάνω τίποτα. Φοβούνται. Αλλά καλού κακού. Και πού να πάω? Εδώ είναι το σπίτι μου, μ' αρέσει. Πηγαίνω στη βεράντα, βλέπω τη θάλασσα και ρεμώ. Θα σου πρότεινα να μείνεις σπίτι μου, αλλά είναι τόσο μικρό που με το ζόρι χωράω εγώ εκεί μέσα. Δεν θα ήθελα να βρεθώ αντιμέτωπη με την Αλεξάνδρα. Ούτε εγώ με τον Γιώργο. Γεια σου. Γεια σου. Χαίρομαι που ήρθες. Αφού δεν έρχεσαι εσύ, αποφάσισα να ρίξω τον εγωισμό μου και να έρθω εγώ. Στο μυαλό μου είναι... Ξέρω, Αντώνη μου, ξέρω. Έχεις πολλά προβλήματα. Αλλά αντί να μένεις εδώ μέσα μόνος σαν το κούκο, γιατί δεν έρχεσαι στο σπίτι να τα πούμε? Εκτός αν φοβάσαι. Να φοβηθώ τι? Δεν ξέρω. Ίσως σε μένα. Έλα να καθίσουμε, γιατί να μιλάμε όρθιοι. Τόσα χρόνια αναρωτιέμαι τι ήταν αυτό που σε πήρε από μένα. Που σε πήρε μακριά μου.
Άργησα πάρα πολύ να μάθω ότι είχες παιδί με μια άλλη. Πριν το μάθω στην αρχή, το παραδέχομαι, έκανα τη σκέψη ότι μας εγκατέλειψες για μια νησιωτοπούλα. Όταν όμως έμαθα ότι έχεις παιδί μαζί της, ότι την ήξερες πριν από μένα, μαλάκωσε η οργή μου. Και άρχισα να σε δικαιολογώ. Γιατί μου τα λες όλα αυτά τώρα? Γιατί, Αντώνη, ήρθε η ώρα να συνεννοηθούμε εμείς οι δύο. Μπορείς να γυρίσεις στο σπίτι. Το πιστεύεις αυτό που λες? Και βέβαια το πιστεύω. Η Μαρία έφυγε. Ξαναγύρισε στο νησί. Γιατί να μένεις μόνος? Εγώ είμαι έτοιμη να σε δεχτώ. Είμαι έτοιμη να στα συγχωρήσω όλα. Τώρα τελευταία μένω πολύ μόνη μου και αυτό αρχίζει να με τρομάζει. Τα χρόνια που έρχονται θα είναι πολύ δύσκολα για όλους μας. Γιατί δεν μιλάς? Τι να πω. Τι να πω, τα έχω χαμένα. Ειλικρινά σου λέω ότι δεν περίμενα να μου συμβεί κάτι τέτοιο. Νόμιζα ότι το μίσος που μου έχεις... Τι συνεχίσεις? Είναι η άλλη όψη του νομίσματος, Αντώνη. Θα πρέπει να το ξέρεις. Με πλήγωσες όταν με εγκατέλειψες. Τώρα όμως που μείναμε πάλι δυο μας, μπορώ να σου το πω. Δεν έπαψα ποτέ να είμαι ερωτευμένη μαζί σου. Ο Αλεξάνδρου. Ο Αλεξάνδρου. Αφού το ξέρεις ότι μ' αρέσει να παίζω. Θα έβαζα τον Αλεξάνδρου ανάμεσα σε μένα και τα παιδιά. Εκτός αν... Εκτός τι? Εκτός αν με ταπεινώσεις πάλι. Εγώ ήρθα εδώ... Σου ανοίχτηκα. Πέταξα τη μάσκα. Αισθάνομαι γυμνή μπροστά σου. Γι' αυτό σε παρακαλώ πολύ, μη με ταπεινώσεις πάλι. Δεν θα τα αντέξω τούτη τη φορά. Και αυτό θα είναι κακό για όλους μας. Άκουσε, Ειρήνη. Ανάμεσά μας είναι ο χρόνος. Εσύ είσαι νέα ακόμη και όμορφη. Εγώ μετά το θάνατο της κόρης μου νιώθω 100 χρονών. Στο μυαλό μου τις τελευταίες μέρες έρχεται συχνά ένας φίλος μου ηγούμενος. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω να μείνω μαζί σας. Τι εννοείς? Ίσως βρω κάποιο μέρος να αποσυρθώ. Μη μου το κάνεις αυτό, Αντώνη. Δεν θα μπορέσω να γεράσω μόνη μου. Χαίρομαι που ήρθες να με δεις. Και χαίρομαι επίσης που μπόρεσες να μου πεις αυτά που νιώθεις. Και αν μπορούσα, για το καλό όλων μας, να ταπεινωθώ εγώ μπροστά σου, θα το έκανα. Όμως άσε να κυλήσει το νερό στα βλάκι. Ο χρόνος θα δείξει τι θέλει ο καθένας. Εγώ το μόνο που θέλω αυτή τη στιγμή είναι να δω τον Αλεξάνδρου στη φυλακή. Θα τον δεις πολύ σύντομα. Στο υπόσχομαι. Νομίζω ότι η καλύτερη ιδέα είναι να έρθεις να μείνεις μερικές μέρες μαζί μου. Σοβαρά το λες? Ναι, εκεί δεν μπορεί να σε πειράξει κανείς. Και η Ειρήνη? Τι Ειρήνη? Η Ειρήνη γκρινιάζει συνέχεια ότι είναι μόνη της. Θα της κάνεις και παρέα. Όχι, Γιώργο. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Γιατί? Όλοι θα νομίζουν ότι προσπαθώ... Ότι προσπαθείς τι? Να δημιουργήσω. Τι να δημιουργήσεις? Γιώργο.
Τον τελευταίο καιρό τα πάμε πολύ καλά οι δυο μας. Έτσι δεν είναι? Ναι. Αν έρθω να μείνω στο σπίτι σου, θα ζούμε σαν παντρεμένο ζευγάρι. Δεν βρίσκω τίποτα άσχημο σε αυτό. Όχι. Δεν θέλω να σκεφτείς ούτε μια στιγμή ότι ο σκοπός μου ήταν να παντρευτώ το γιο του Κατράκη. Δεν θα ήταν άσχημη ιδέα. Τι θες να πεις? Θέλω να πω ότι είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα του κόσμου μια κοπέλα που είναι ερωτευμένη με έναν άντρα να θέλει και να τον παντρευτεί. Ναι. Όταν όμως αυτός ο άντρας είναι πάρα πολύ πλούσιος, τα πράγματα μπερδεύονται. Οποιοδήποτε, ακόμη και ο ίδιος ο άντρας, μπορεί να αμφισβητήσει τα αισθήματά της. Δηλαδή, εάν σου πρότεινε να με παντρευτείς, θα το αρνιώσουνε? Τουλάχιστον μέχρι να πιστείς ότι σκοπός μου δεν είναι τα χρήματά σου. Τέλος πάντων, το να δεχτείς να μείνεις μαζί μου μερικές μέρες μέχρι να βρούμε κάποιο άλλο σπίτι, δεν αλλάζει και πολύ τα πράγματα. Αν είναι για λίγες μέρες και η ειρήνη δεν φέρει αντιρρήσεις, θα το δεχτώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Άργησες πάλι χθες το βράδυ. Ναι, είχα βγει με τη Μόνικα. Σχολείσαι με αυτήν, ναι. Περνάμε καλά μαζί, αυτό είναι όλο. Τελευταία δέχεται κάποια απειλητικά τηλεφωνήματα. Γιατί? Δεν ξέρω γιατί. Όμως νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει σπίτι. Σκέφτηκα να έρθει να μείνει μαζί μας για ένα μικρό διάστημα. Τρελάθηκες. Γιατί? Αυτό είναι σαν... σαν πρόταση γάμου. Μα τι λες, μητέρα. Εξάλλου είπα για ένα μικρό διάστημα. Θα σου κάνει και σένα παρέα. Δεν θέλω την παρέα κανενός. Δεν σε καταλαβαίνω. Δεν θέλω να έρθει αυτή η γυναίκα στο σπίτι μας και στο λέω από τώρα. Αν σκοπεύεις να την παντρευτείς, εγώ δεν θα το δεχτώ ποτέ. Δεν έχω όρεξη για καυγάδες. Θα μαλώσουμε τώρα για τη Μόνικα. Δεν είναι η Μόνικα το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι εσύ νομίζεις ότι έχεις το δικαίωμα να ανακατεύεις τη ζωή μου. Το πρόβλημα είναι ότι εσύ νομίζεις ότι έχεις λόγο για το ποια γυναίκα πρόκειται να παντρευτώ. Και αυτό με ενοχλεί. Λοιπόν, σου το λέω μια για πάντα. Είτε αποφασίσω να παντρευτώ τη Μόνικα, είτε την οποιαδήποτε Μόνικα, αυτό θα το αποφασίσω μόνος μου. Δεν πέφτει λόγο σε κανέναν άλλον. Θα πάρω τη γυναίκα που θέλω και θα σας γράψω όλους τα παλιά μου τα παπούτσια. Λοιπόν, αυτός ο ηλίθιος σκοπεύει να την παντρευτεί. Θα τα πούμε αργότερα. Εντάξει. Γεια. Γεια σου. Στις ομορφιές σου σήμερα. Ο έρωτας ομορφαίνει. Το ήξερα ότι θα δέσει με τον Σταύρο. Γιατί? Γιατί ξέρω τις προτιμήσεις σου, αγάπη μου. Είναι καταπληκτικό παιδί. Όχι και παιδί. Άντρας. Εντάξει, άντρας. Εσύ τι έχεις? Εγώ. Τίποτα. Έλα τώρα. Είδα τον Φίλιππο. Φίλιππο. Είναι πολύ άσχημα. Βέβαια, κάτι καλό βγήκε από όλη αυτή την ιστορία. Κάνει αποτοξίνωση. Αλλά είναι πολύ πεσμένος. Ίσως να πρέπει να πας να τον δεις. Μου είναι πολύ δύσκολο. Το καταλαβαίνω. Αλλά πρέπει να πας. Ίσως να πρέπει να κάνεις και κάτι για να βγει. Οι γονείς του? Οι γονείς του τι? Τον έχουν αφήσει έτσι. Σήμερα μίλησα με ένα φίλο μου δικηγόρο. Μου είπε να ζητήσουμε ψυχιατρική εξέταση. Ίσως τον βάλουν σε κάποια κλινική. Θα είναι καλύτερα γι' αυτόν. Χρειάζεται όμως κάποιος να τον αναλάβει όλα αυτά και κάποιος να πληρώσει. Καλά, θα δω τι μπορώ να κάνω. Όταν είμαστε ερωτευμένοι, ξεχνάμε τους γύρω μας. Τώρα αυτό γιατί μου το λες? Γιατί ο Φίλιππος έμπλεξε εξαιτίας σου. Εξαιτίας του κεφαλιού του. Έλα τώρα, Αλεξάνδρα. Ό,τι έκανε για σένα το έκανε. Μπορεί να ήταν υπερβολικό,
τραβηγμένο, ανέντιμο αν θες, αλλά για σένα το έκανε. Και τώρα είσαι με αυτόν τον τύπο και ο Φίλιππος είναι μέσα. Καταλαβαίνεις πώς θα αισθάνεται. Καλά, 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 θα πάω να τον δω. Γεια σας. Επιτέλους, κύριε, πρέπει να καταλάβετε ότι αυτές οι συνεχείς επισκέψεις άρχισαν να ενοχλούν. Αν έχετε κάποιο στοιχείο να δίνουμε, να με συλλάβετε. Γι' αυτό ακριβώς ήρθα, κύριε Αλεξάνδρου. Τι εννοείς? Συλλαμβάνεστε για το φόνο του Νικήτα Χαρίτοπου. Είσαι τρελός. Πρέπει να μιλήσω με τον δικηγόρο μου. Θα σας παραχωρήσουμε ένα γραφείο στην αστυνομική διεύθυνση και θα μιλήσετε μαζί του όση ώρα θέλετε. Δηλαδή, τώρα πρέπει να έρθω μαζί σας. Μάλιστα. Ωραία, θα σε παρακαλέσω να γίνει με κάποια διακριτικότητα. Καταλαβαίνεις. Μην ανησυχείτε, κύριε Αλεξάνδρου. Παρακαλώ, μπορούμε να πηγαίνουμε. Και εσύ. Έλα, πες μου, πώς είναι ο πατέρας? Τον έχει πάρει κάτω βόλτα. Ναι. Σου είπε ότι πήγα και τον είδα? Κάτι λίγα. Σου είπε τι κουβεντιάσαμε? Όχι. Του ζήτησα να γυρίσει εδώ πίσω στο σπίτι να μείνουμε μαζί. Δεν νομίζω ότι ήταν κατάλληλη στιγμή να του πεις κάτι τέτοιο. Γιατί? Δεν έχει συνέλθει ακόμα από το σοκ. Ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι αν γυρίσει εδώ θα τον βοηθήσω να το ξεπεράσει. Έλα, μαμά, πάνε τόσα χρόνια που έχετε χωρίσει. Νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο να ξαναγυρίσει. Ίσως έχεις δίκιο. Γιάζομαι. Με παρασύρουν τα αισθήματά μου. Εσύ έχεις τα προβλήματά σου και ο πατέρας έχει τα δικά του. Νομίζω ότι το καλύτερο είναι να αφήσετε το χρόνο να δείξει αν μπορεί να ξανασμίξετε. Έτσι λέει και εκείνος. Ίσως είμαι υπερβολική. Ακραία, όπως πάντα. Στο θέμα όμως του Γιώργου, είμαι σίγουρη ότι έχω δίκιο. Τι έκανε ο Γιώργος? Θέλει να παντρευτεί τη δημοσιογράφο. Τη Μόνικα. Ναι. Αυτή η γυναίκα δεν μου αρέσει καθόλου, Αλεξάνδρα. Από την αρχή έχει βάλει στο μάτι τα λεφτά του και το όνομά του. Μισό λεπτό. Σου είπε ο Γιώργος ότι θέλει να παντρευτεί τη Μόνικα? Όχι, δεν μου το είπε, αλλά μου είπε να μην ανακατεύουμε στα προσωπικά του. Και όταν ένα αγόρι λέει αυτή τη φράση στη μητέρα του, σημαίνει ότι έχει πάρει την απόφασή του. Μπορεί να είναι κάτι άλλο, να είναι απλά ένα πείσμα. Όχι, όχι, αυτή η γυναίκα είναι πολύ καπάτσα. Την κατάλαβα εγώ την πρώτη στιγμή. Αλεξάνδρα μου, πες του μια κουβέντα κι εσύ. Μα τι λες τώρα, ρε μαμά, τι να του πω το Γιώργο? Ο Γιώργος σε λίγο θα διευθύνει τον όμιλο. Απ' τη μια να του αφήνουμε τις στίγες της οικογένειας και απ' την άλλη να του λέμε ποια θα παντρευτεί. Έχεις δίκιο. Πάντως αυτή η γυναίκα με ενοχλεί. Ίσως ενοχλεί για αυτό που είπες προηγουμένως, ότι είναι έξυπνη και καπάτσα. Όμως πες μου ειλικρινά, προτιμάς ένα φυτό να παντρευτεί ή μια γυναίκα με προσωπικότητα? Να σου πω την αλήθεια, δεν θα με ενδιαφέρει καθόλου αν παντρευόταν την πιο κουτή γυναίκα του κόσμου. Είδες λοιπόν, τουλάχιστον είσαι ειλικρινής. Μα θέλει να τη φέρει εδώ στο σπίτι. Κινδυνεύει, λέει, την απειλούν. Ξέρεις τίποτα εσύ γι' αυτό? Δεν μου είπε τίποτα, Γιώργο. Είναι από αυτά τα κόλπα της κυρίας Τερζή, είμαι σίγουρη. Απαπαπαπα. Μας φαντάζεσαι εμάς τις δύο εδώ μέσα στο σπίτι μου? Μα το σπίτι μου είναι ο χώρος μου. Μια ζωή κάνω εγώ κουμάντο εδώ μέσα. Δηλαδή να προσέχω μήπως πειραχτεί η κυρία Τερζή. Και άμα πειραχτεί η κυρία Τερζή, θα πειραχτεί ο γιος μου? Όχι, όχι, όχι. Άμα θέλει να την παντρευτεί, να πάνε να βρουν ένα χώρο, ένα σπίτι, να μείνουν οι δυο τους. Πω, τι άσχημη θέση για μια μητέρα όταν μεγαλώνουν τα παιδιά της και είναι έτοιμα να φύγουν. Τι χαμογελάς, ε? Όταν η κυρία Τερζή πάρει το γιο μου, θα πάψει να μου ανήκει. Αχ, κάποτε κορόιδευα τις μητέρες που τα βάζανε με τις νύφες τους. Αλλά τώρα που ήρθε η σειρά μου, βλέπω ότι έχουν δίκιο. Φρικτή στιγμή! Πρέπει να το δεχτείς όμως. Εντάξει, δεν θα κόψω και το λαιμό μου. Θα το δεχτώ. Γι' αυτό σου λέω, Αλεξάνδρα μου, αν ερχόταν ο πατέρας σου να μείνει εδώ μαζί μου πάλι, θα ήταν όλα διαφορετικά.
Δεν θα με ένοιαζε αν ο Γιώργος παντρευτεί την Τερζή ή κάποια άλλη. Για μένα και το Σταύρο, γιατί δεν λες τίποτα. Αυτό το θέμα, αγάπη μου, το έχει αναλάβει ο Κατράκης. Καλώς ήρθες, εμφυστό αδελφέ. Δεν ξέρεις πόσες φορές σκέφτηκα να σε επισκεφθώ. Δεν μ' άφηναν όμως οι δουλειές. Ο εαυτός σου δεν σ' άφηνε, Αντώνη. Τι θες να πεις. Όταν ήρθες εδώ πάνω, είχες μια ευκαιρία να δεις κατά πρόσωπο τον εαυτό σου και να μιλήσεις μαζί του. Εκεί κάτω κοιτάς τα πρόσωπα των άλλων. Έτσι κυλάει η ζωή. Και αποφεύγεις τον καθρέφτη της ζωής και της ψυχής. Τώρα όμως που ένιωσες την ανάγκη να μιλήσεις με τον εαυτό σου, ήρθες εδώ. Τον τελευταίο καιρό, Άγιε Ηγούμενε, συνέβησαν μερικά φρικτά πράγματα. Ξέρω. Έμαθα για την κόρη σου. Από ποιον? Ο κόσμος είναι μικρός, Αντώνη. Με επισκέφθηκε ένας παλιός καπετάνιος. Αποφάσισε να ακολουθήσει το μοναχικό βίο. Ποιος καπετάνιος? Ο Ανέστης. Ο καπετάν Ανέστης από την Πάρο, ο Παριανός? Ναι. Δεν υπήρξε μεγαλύτερος αμαρτωλός σε αυτόν τον κόσμο? Το ξέρω. Τώρα όμως αποφάσισε να ακολουθήσει το δρόμο της ειλικρινούς μετάνοιας. Αυτός. Κάθε που πιάναμε σε λιμάνι έπρεπε να πλαγιάσει να δοκιμάσει όλες τις κοινές γυναίκες. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι από τα τρομερότερα αμαρτήματα. Ου μη χεύσεις, είπε ο Κύριος. Και ουκ επιθυμήσεις τα του πλησίον σου. Πού είναι, το θέλω να το δω. Προσεύχεται. Θα τον δούμε το βράδυ. Τέλειωσες? Σε 10 λεπτά. Σκέφτηκα να πάμε κάπου απόψε. Θέλεις? Πού? Να ακούσουμε μουσική. Γιατί αυτή η πρόταση? Θέλω να το γλεντήσουμε τώρα που είμαστε πάλι μαζί. Κανονικά δεν είναι σωστό εδώ μέσα, αλλά θα σου δώσω ένα φιλί. Θα σου πω κάτι, αλλά δεν θέλω να το πάρεις πάνω σου. Εξαρτάται, θα μου πεις. Αν μου πεις ότι είμαι ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής σου, τότε σίγουρα θα το πάρω πάνω. Αυτό ακριβώς ήθελα να σου πω. Οι σχέσεις που είχα μέχρι τώρα κρατούσαν λίγο. Δεν ξέρω, ίσως γιατί... Άσου, μη συνεχίσεις. Γιατί? Δεν θέλω να ξέρω για τις σχέσεις που είχες πριν. Με ενοχλεί να ξέρω ότι είχες κι άλλους σωραστές πριν από μένα. Είναι απλό, δεν είναι? Δεν υπάρχει παρελθόν. Γεννήθηκε τη μέρα που σε γνώρισε. Και εσύ πότε γεννήθηκες? Την ίδια μέρα με σένα. Ωραία λοιπόν. Δεν θα έχουμε παρελθόν, θα έχουμε μόνο μέλλον. Έτσι, μπράβο. Πες μου, τι σκέφτεσαι να κάνεις με την πρόταση που σου έκανε ο μπαμπάς? Δεν νομίζω ότι θα δεχτώ. Γιατί? Δεν θέλω να μπλέξω τη σχέση μας με τη δουλειά. Μα έτσι κι αλλιώς μπλέκουν, αγάπη μου. Γιατί το λες αυτό? Ας πούμε ότι μένεις στην αστυνομία. Αυτό ξεχασέ το.
Δούλεψε όλα αυτά τα χρόνια τίμια εκεί μέσα. Πίστευα ότι μπορώ να αλλάξω τα πάντα από εκεί. Μα τελικά δεν μπόρεσα να υπερασπιστώ ούτε καν αυτό που είναι βασική αρχή σε κάθε πολιτισμένη κοινωνία. Το να είναι όλοι οι πολίτες ίσοι απέναντι στον νόμο. Δεν έχω λοιπόν κανένα λόγο να ξαναγυρίσω στην αστυνομία. Ωραία. Έστω ότι βρίσκεις κάποια άλλη δουλειά. Πόσα νομίζεις ότι μπορείς να βγάλεις? Εξαρτάται. Εδώ δεν ξέρω καν τι θα κάνω ακόμα. Κοίταξε, Σταύρο, ας μην γελιόμαστε. Έχω συνηθίσει έναν τρόπο ζωής και στην ασφάλεια που μου προσφέρουν τα χρήματα του πατέρα μου. Και όλα αυτά εσύ δεν μπορείς να μου τα προσφέρεις, έτσι δεν είναι? Όχι, βέβαια. Άρα θα συνεχίσω να ζω με τα χρήματα της οικογένειάς μου. Πού θες να καταλήξεις? Ας πούμε ότι θέλω να πάω ένα ταξίδι στην Ελβετία. Γιατί έχω ζήσει χρόνια εκεί, γιατί μου αρέσει σαν χώρα. Δεν θα ήταν παράλογο να μην έρθεις μαζί μου μόνο και μόνο επειδή θα πληρώνω εγώ το λογαριασμό? Στο κάτω-κάτω δεν θα το δεχτώ. Όταν έχεις μια σχέση, ό,τι έχει ο ένας ανήκει και στον άλλον. Δεν θα έρθω εγώ στον κόσμο, Σταύρο. Εσύ θα έρθεις στο δικό μου. Συγγνώμη που τα λέω όλα αυτά, αλλά προσπαθώ να προστατέψω τη σχέση μας. Και δεν θέλω να κρύβουμε την αλήθεια ο ένας από τον άλλον. Θεωρώ λοιπόν. Δεν μπορώ να βρω την κατάλληλη λέξη. Ας πούμε ανόητο. Απ' τη μια να αρνείσαι τη δουλειά που σου προσφέρει ο πατέρας μου και απ' την άλλη να δέχεσαι τα χρήματα που προέρχονται από αυτόν. Να λοιπόν που τελικά τα καταφέραμε να μπουν τα χρήματα ανάμεσά μας. Εσύ τα βάζεις ανάμεσά μας. Εσύ και ο εγωισμός σου. Εγώ τα βλέπω πιο απλά τα πράγματα. Θα δουλέψεις την εταιρεία όπως ο Ανδρέας. Στο κάτω-κάτω και ο πατέρας μου από χαμηλά ξεκίνησε για να φτάσει εκεί που έφτασε. Και μάλιστα κατάφερε ο Γιώργος και εγώ να μην βγούμε σνόπ. Όμως σκέψω, είναι δυνατόν να μείνουμε σε ένα δωμάτιο 2x2? Θα έχουμε ένα όμορφο σπίτι, με κήπο, με κυπουρό, με υπηρεσία, έτσι όπως εγώ μεγάλωσα. Και όλα αυτά για να τα πληρώνεις εσύ, πρέπει να δεχτείς τη δουλειά που σου πρόσφερε ο πατέρας μου. Εγώ δεν βρίσκω άλλη λύση. Μάλιστα. Τι να σου πω, Δεσποινής Κατράκη. Τα επιχειρήματά σας με αποστόμωσαν. Μπορεί να είμαι ρομαντική, αλλά δεν είμαι ανόητη. Τα είπα όλα αυτά γιατί θέλω να προστατέψω τη σχέση μας. Και πρέπει να ξέρεις και κάτι άλλο. Οι πλούσιοι χρησιμοποιούν πολύ συχνά τη λογική τους. Ενώ οι φτωχοί ονειρεύονται. Καλά, δεν χρειάζεται να τα βλέπεις και τόσο απόλυτα τα πράγματα. Σίγουρα όμως οι φτωχοί ονειρεύονται πολύ τη ζωή των πλουσίων. Ενώ οι πλούσιοι, επειδή δεν έχουν τι να ονειρευτούν, καταφεύγουν στη λογική τους. Και αν τελικά αποφασίσω να κάνω κάτι δικό μου? Θα σε βοηθήσω όσο μπορώ. Όμως θέλω να κάνω τα πράγματα πιο εύκολα για σένα. Τίποτα περισσότερο. Μάλιστα. Ένα άσπρο κρασί θα μας φέρετε. Μην κοιτάς προς τα εκεί. Βλέπω τη Μόνικα, δεν θέλω να μας δει. Γιατί? Είναι με κάποιο νεαρό. Και λοιπόν? Απλά δεν θέλω να μας δει. Θέλω να είμαστε μόνοι. Thank you.
να σου φέρω όνειρα που έκλεψα τα βράδια. Σε φίλησα μπροστά στην πόρτα σου δειλά με ήλιους και σκοτάδια. Ξέρεις πως νιώθω απόψε? Σαν να βγήκαμε το πρώτο μας ραντεβού. Είσαι το ίδιο όμορφη όπως εκείνη τη βραδιά. Και εσύ δεν πας πίσω. Μάλιστα έχω την εντύπωση ότι όσο πας και μορφαίνεις. Σου πάνε τα γκρίζα μαλλιά. Ξέρεις γιατί ήθελα να βγούμε απόψε? Όχι, γιατί. Θυμάσαι εκείνο το βράδυ που είχαμε βγει με τον Κατράκη? Ήταν το χειρότερο βράδυ της ζωής μου. Είμαστε δίπλα-δίπλα και δεν μιλούσαμε καθόλου. Ναι, το θυμάμαι κι εγώ. Έβλεπα τον Αντώνη και τη Μαρία τόσο αγαπημένους και ζήλευα. Ήθελα να ήμασταν κι εμείς έτσι. Τράβηξαν όμως πολλά. Όχι απλά πολλά. Εμείς δεν περάσαμε τίποτα μπροστά σε αυτά που περάσαν αυτοί. Κι όμως, ύστερα από τόσα χρόνια είναι τόσο αγαπημένοι. Δεν έχω δει πιο αρμονικό ζευγάρι. Κοιταζόντουσαν στα μάτια και ένιωθες να ξεχυλίζει στοργή και αγάπη. Αλήθεια, θα είμαστε κι εμείς έτσι μετά από τόσα χρόνια? Δεν ξέρω. Αυτά τα πράγματα ή γίνονται από μόνα τους ή καθόλου. Ήταν όλο αυτό που το λέγαμε αγάπη. Μια εκδρομή στην καρδιά, μια ρογμή. Όλο κι όλο ένα χτες στο μυαλό μας στην άκρη. Πρόβλημα της Ορθοδοξίας είναι πολύ βαθύτερο από ό,τι νομίζουν οι δυτικόφρονες διανοούμενοι. Η Ορθοδοξία κράτησε το γένος άγρυπνο τόσα χρόνια. Όλοι αυτοί που πιστεύανε στην ένωση με τον Πάπα δεν είχαν δει τον κίνδυνο του αφελληνισμού. Θα είχαμε γλιτώσει όμως την τουρκοκρατία, η ηγουμένε. Πολύ αμφίβολο. Θα είχαμε χάσει όμως την ιδιαιτερότητά μας. Και όπως βλέπεις, επιζήσαμε. Επιζήσαμε χάρη στην πίστη. Άλλωστε, στον τελευταίο του λόγο, ο τελευταίος αυτοκράτορας είπε: «Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο και χάσει την ψυχή του?» Μέσα στο φόβο και τον δρόμο της απώλειας είπε κάτι μεγάλο. Τι σκέφτεσαι? Πριν από λίγες ώρες κουβέντιαζα για δουλειές. Έκανα σχέδια για τις επιχειρήσεις μου. Τώρα βρέθηκα να μιλάω για την Ορθοδοξία και το Βυζάντιο και να σου πω την αλήθεια, αισθάνομαι λίγο άσχημα. Άβολα θα έλεγα. Εσύ, Άγιε Ηγούμενε, μιλάς για αυτά τα πράγματα σαν να είναι τα πιο καθημερινά. Σαν να είναι προβλήματα που συναντάς κάθε μέρα μπροστά σου. Μου κάνει εντύπωση. Εξαρτάται ποιο σημείο διαλέγει κανείς να σταθεί και να κοιτάξει τον κόσμο. Ο ταμείας μιας τράπεζας αντιμετωπίζει τον κόσμο μέσα από τον καθημερινό φόβο του ελλείμματος. Τελειώνει τη δουλειά του και νιώθει ικανοποιημένος που τα κατάφερε. Γυρίζει στο σπίτι του και σκέφτεται πως την άλλη μέρα θα ξαναπιάσει δουλειά. Ο καπετάνιος αντιμετωπίζει τον κόσμο μέσα από τον καιρό. Αν θα έχει μπουνάτσα, αν θα έχει φουρτούνα.
Και ο άνθρωπος που σκέπτεται και στέκει στην άκρη αντιμετωπίζει τον κόσμο σαν μια ενότητα. Μπορεί να δει μέσα στην ιστορία τα αληθινά γεγονότα που σημάδεψαν τον κόσμο. Μέσα είναι. Μόνος του. Μόνος του πέρασε. Σε ευχαριστώ. Ναι, ναι. Πάρε με πάλι εσύ. Εντάξει, γεια. Καλώς τον Αντρέα. Το πρωί έκανα επαφή με Νέα Υόρκη. Τι έγινε? Ίσως χρειαστεί να πάει κάποιος από τους δυο μας εκεί. Αυτό το διάστημα θέλω να μην Αθήνα. Σημαίνει τίποτα κακό? Όχι, όχι. Απλώς είμαστε μια χαρά με τη Σίλβια και θέλω να μείνω μαζί της. Ευκαιρία να κάνετε και ένα ταξιδάκι, να ξεσκάσετε λίγο. Δεν το σκέφτηκα. Ωραία ιδέα. Δεν έχει πάει ποτέ στην Αμερική και δεν της αρέσει. Θέλεις τίποτα? Ναι. Πες μου. Ξέρεις. Τι είναι, λέγε. Πώς είναι η σχέση σου με τη Μονίκα? Μια χαρά. Τι συμβαίνει? Δεν ξέρω πώς να σου το πω. Μπορώ να κάνω λάθος. Αυτό άσε να το κρίνω εγώ. Λοιπόν, χθες το βράδυ είχαμε βγει με τη Σίλβια σε ένα κέντρο. Είδα τη Μόνικα με ένα νεαρό, σαν τρυφερό τετατέτ. Έκανες πολύ καλά που μου το είπες. Αυτό όμως μπορεί να μην σημαίνει τίποτα. Έκανες πολύ καλά. Το τι συμβαίνει θα το βρω μόνος μου. Μάλιστα. Να πω στη Σίλβια ότι φεύγουμε για Νέα Υόρκη. Ναι. Γεια σου. Στο καλό. Ναι. Πότε έφυγε? Καλά, ευχαριστώ. Ποιον πήρες? Τον μπαμπά, αλλά δεν είναι σπίτι. Και γιατί αυτό το ύφος? Μου είπαν ότι πήγε σε κάποιο μοναστήρι. Έμεινε εκεί χτες το βράδυ και τους τηλεφώνησε ότι θα μείνει και σήμερα. Έχει κάποιο φίλο ηγούμενο? Δεν μ' αρέσει αυτή η ιστορία. Αλεξάνδρα μου, μην φοβάσαι. Ο πατέρας σου δεν είναι άνθρωπος που θα τα παρατήσει όλα και θα γίνει μοναχός. Τον τραβάει η ζωή. Άκουσε μένα που σου λέω. Τον τραβούσε μέχρι τώρα. Ο Αντώνης έχει πολλά να κάνει ακόμα. Ξέρω εγώ που σου λέω.